Εντάξει, ήταν δύο μήνες εκτός ψυγείου, λες να είσαι καλά, έτσι. Όταν πας στη δουλειά, αλλά είσαι και μερακλής, άλλωστε. Madame et Monsieur, bienvenue en andere e-food snack video. Ή όπως λένε τόσο απλά στο Βέλγιο, σε άπτεστα γαλλοφλαμαντικά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο με snacks από το e-food. Έκανα έτσι. Τι είναι αυτό, ότι δεν ακούω καλά, ότι γέρασα. Σήμερα έχουμε snacks από μία κατοχώρα. Ακόμα. Έχουμε γράμμα καταρχάς. Α, το πρώτο γράμμα που κάποιος δεν το γράφει με τα χέρια. Αγαπητέ Γιώργο, Νίκο και ομάδα του eFood. Συνεχίζεις να μπαίνεις. Με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο. Τι είναι αυτό, generic AI name. Ποια είναι τα δύο πιο συχνά ονόματα. Όνομα Γιώργος, επίθετο Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαδόπουλος. Είμαι από την Κρύα Βρύση. Την Κρύα Βρύση της Έρες. Και τον τελευταίο χρόνο ζω και εργάζομαι στις Βρυξέλλες. Το Βέλγιο φημίζεται για τέσσερα πράγματα και δυστυχώς όχι για την κουζίνα του. Άρα Γιώργα, άρα είσαι και. Πατάτες τηγανητές, σοκολάτα, μπύρες και βάφλες. Ήταν δύσκολο να βρω βέλγικα προϊόντα που να μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, αλλά κάτι κατάφερα. Πάντα το γυρίζει. Έχει εδώ λοιπόν fun facts. Ας συγκρίνουμε τα fun facts που μας έχει γράψει. Η χώρα χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Πολλοί λένε ότι το Βέλγιο πρακτικά δεν είναι χώρα. Είναι μια χώρα που είναι τρεις χώρες διαφορετικές. Δημιουργήθηκε, ξέρω εγώ, σαν ομοσπονδία. Είναι η Φλάνδρα, το Ολλανδικό κομμάτι στο βορρά, η Βαλόνια, το Γαλλικό κομμάτι στο νότο και το Γερμανικό κομμάτι που είναι ένα μικρό κομμάτι που συνορεύει με τη Γερμανία. Έχει τρεις εθνικές γλώσσες, τα γαλλικά, τα φλαμανδικά, τα γερμανικά. Φλαμανδικά είναι τα ολλανδικά με cool τρόπο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται το Delirium Bar με τις περισσότερες μπύρες στον κόσμο. Πάνω από 2.000. Τις μέτρησες ή απλά στο είπαν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε κι άλλα ωραία fun facts από το Βέλγιο. Έχετε πάει στο Βέλγιο? Όχι. Σιγά μην είχατε πάει μπροτζόβλε, μο Taylor Swift πάει μία. Όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε, όπως ξεκινάμε πάντα, με κάτι πατατακουηδές. Αυτό βέβαια είναι ρίζο κοφρέτα με γεύση sour cream και onion. Για να δούμε, έσωσε το sour cream και onion την απέσια ρισοκοφρέτα. 60% less fat, gluten free. Να πω ένα fun fact. Ένας Βέλγος ανακάλυψε το BMI. Ξέρετε τι είναι το BMI? Το Body Mass Index, ο δείκτης μάζας σώματος, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φαβερή Εφεύρη. Τέλεια. Wow. Never fried of anything. Not even the μπαμπούλα. Παιδιά, είναι φοβερό. Από την εταιρεία Popworks. Έχει πάρα πολύ έντονη γεύση sour cream. Πολύ ωραία γεύση, πολύ διακριτική. Φοβερό, εν τω μεταξύ, το νιώθεις και πολύ γίνο. Πάρα πολύ ωραίο. Άρα φάει να τρελαθείς. Εσύ που είσαι Gen Z και μεγάλωσες με το να προσέχεις τη διατροφή σου, πώς φαίνεται? Wow. Oh. Είναι γενιά που πρόσεχε τη διατροφή της από όταν γεννήθηκε, ενώ η μάση γιαγιά μας μαστιγάνιζε τη μερέντα. Λέω ότι μάς τη γιαγιά μας μας τηγάνιζε τη μερέντα, όλα μας τα τηγάνιζε, γάλα. Βάλτε το στο λάδι, το τηγανίζει, με το δώσει με το παιδί, καλά θα είναι. Παιδιά είναι top. Top. Η καλύτερη... Έλα πάρε μια φοφτέλα, που θες. Είναι εδώ δίπλα έτσι. Η καλύτερη ριζογκοφρέτα της γης. Να πούμε ότι οι Γάλλοι έχουν εφεύρει, η πιο γνωστή τους εφεύρεση στον πλανήτη, είναι η πατάτα τηγανητή. Που για κάποιο λόγο οι Αμερικάνοι τη λένε French fry. Αλλά είναι από το Βέλγιο. Οι Βρυξέλλες είναι η δεύτερη πιο multi-culti πόλη στον κόσμο μετά τη Νέα Υόρκη. Καλά, εδώ μένει ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος από την Κρύα Βρύση. Θέλετε λίγο κρόκι explosions? Thai curry, κρόκι explosions, έτσι λέγεται. Μπορεί να έτρωγα ένα πατατάκι με γεύση από εγώ τώρα που το σκέφτομαι. Κρόκι explosions, Thai curry! Wow, παιδιά είναι τρομερό. Έχει την τέλεια γεύση curry. Κάρι εννοούμε όχι το μπαχαρικό, αλλά το πιάτο, το ινδικό πιάτο. Φανταστικό, έχει τέλεια μπαχαρικά, τέλεια ψημένο, τέλεια ιστορροπημένο. Τι υπερπατατάκι είναι αυτό. I don't wanna be crocky about it. Αλλά είναι τρομερό. Τι πατατάκι είναι αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω, αλλά φάει και από αυτό. Εμείς μόνο κολορίγανη και αλάτι. Αρκετά είναι full κρετανιστό. Full. Πραγματικά φοβερό πατατάκι. Τρομερή υφή, τρομερά μπαχαρικά. Και τα δύο τρομερά. Wow. Καλά, έκαναν καλύτερη ζωγκοφρέτα. Πώς το κάνω αυτό?
Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά, μπράβο. Τι άλλο πολύ γνωστό έχει το Βέλγιο? Σοκολάτα. Έχουμε εδώ λοιπόν μία σοκολάτα η οποία δείχνει ότι είναι πατατάκι σοκολάτα. Crispy chocolate. Δεν έχει πατάτα. Το πιο ψηλό μέρος στο Βέλγιο, ο πιο ψηλός λόφος, γενικά η Ολλανδία και το Βέλγιο είναι πολύ flat χώρες, το πιο ψηλό μέρος είναι πιο κοντό από το ψηλότερο κτίριο της γης. Έχει ύψος 630 μέτρα, το πιο ψηλό μέρος όλης της χώρας. Είναι όντως πατατάκια σοκολάτα. Λοιπόν, πρόβλεψη πριν το φας, θα είναι καλό ή όχι? Απίστευτο θα είναι. Βαου, τέλειο. Πολύ έξυπνος τρόπος να τρως σοκολάτα. Γενικά, αυτό το τύπο μπουκές σε κάνουν να τρως λίγο λιγότερο, πιστεύω. Να πούμε ότι μέσα έχει γκοφρέτα. Τη βλέπεις, είναι πάρα πολύ λεπτή. Οπότε είναι γκοφρέτα με σοκολάτα. Το Βέλγιο θα έχει πάει καλύτερα από κάθε άλλη χώρα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Για αρχή. Wow. Έτσι θέλω να ξεκινάμε τη σεζόν. Και μετά θα με πάτε εκεί, ξέρω, κλασικά Εκουαδόρ, θα φτύνω φωτιές από στόμα. Λίγο Βολιβία, έλα, είναι βενζίνη αυτό, πιες. Φοβερή ιδέα. Πολύ ιδιαίτερη σοκολάτα. Φανταστικό, παιδιά. Φανταστικό. Το Βέλγιο έχει περισσότερους κομιξάδες αναλογικά με τον πληθυσμό από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο. Και φυσικά εκεί βρίσκεται και η πόλη Σπα, που είναι μια πόλη με θερμές πηγές και λέγεται Σπα σε όλο τον κόσμο. Κρίμα, θα μπορούσαν να λέγονται Πόζαρ παντού. Διψώς. Λουτράκι. Έχω πάρει εδώ μια συσκευασία που λέει Really Delicious and Good. Αυτό είναι το όνομα. Πολύ νόστιμο και καλό. Α! Wow! Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να ιδιάσετε. Αλλά γενικότερα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να γίνουν πιο sustainable τα προϊόντα στο μέλλον. Χρησιμοποιεί πρωτεΐνη από έντομο. Ναι, χρησιμοποιεί πρωτεΐνη από έντομο σε ένα 3%. Ουσιαστικά τα έντομα είναι πάρα πολύ εύκολο να τα παράγεις, πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, δεν χρειάζονται τους τόνους νερό που θέλουν, το χοιρινό, το κοτόπουλο, η αγελάδα, όλα αυτά. Και είναι πολύ θρεπτικά. Γράφει πίσω. Για να πάρουμε την ίδια πρωτεΐνη από έντομα σε σχέση με αγελάδα, χρειαζόμαστε 15 φορές λιγότερο χώρο, 25 φορές λιγότερη τροφή για να τα ταΐσουμε, 60 φορές λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου και 2.000 φορές λιγότερο νερό για να πάρεις ακριβώς την ίδια πρωτεΐνη. Βέβαια, απλά λίγο να το βγάλεις από το μυαλό σου. Η πρωτεΐνη που χρησιμοποιούν εδώ είναι από κρίκετ. Πώς το λένε στα ελληνικά? Γρίλου. Τι είναι, έχει χρώμα γρίλου. Κοίτα, γράφει really delicious and good. Είναι απλά ok. Really delicious and good. Το τρως μετά, είναι απλά ok. Ωραίο. Βασικά, έχω καιρό να φάω σνακ και να έχει τόσο γεύση 21ου αιώνα. Είναι έτσι ένα προϊόν που έχει γεύση 2024. Δεν είναι κακό. Είναι a little delicious and good. Λοιπόν, έχουμε μπύρα. Τεράστια παραγωγή μπύρα στο Βέλγιο. Αυτή εδώ είναι μια τριπέλ με 8% αλκοόλ. Έχουν και πολύ βαριές μπύρες. Χρυσελεφάντινο άρωμα. Ου, ωραία μπύρα. Νιώθεις αυτό το έξτρα αλκοόλ. Ποτέ δεν μου αρέσαν οι μπύρες που έχουν πάνω από 5, που έχουν το 10% αλκοόλ, το 8. Άρα κάθε μία γουλιά είναι σαν δύο γουλιές. Τέσσερις γουλιές πόσο? Ωραία μπύρα. Βοήθησε και με όλα τα snacks εδώ. Είναι από το 1679. Σε όσους αρέσουν οι βελγικές μπύρες, θα αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια λίγο πιο light γεύση. Και με τι να την κατεβάσουμε, για να δούμε. Smoke time! Αώστε smoke time! Έτσι λέγεται η εταιρεία. Αώστε σαλαμάκια smoke time λέγεται. 30% κρέας γράφει. Πολύ είναι για σαλάμι, πιστέψτε με. Για να δούμε. Θα είναι απίστευτο. Σαπούρο. Ας φέρουμε κόφτη. Α, when I wore first, eh? Α, who won you? Δεν μπορώ να αντισταθώ σε μικρό σαλαμάκι. Μια φορά ήμουν στην Αυστρία και είχα φάει τόσο πολύ σαλάμι που βογκούσα όλο το βράδυ πώς θα κοιμηθώ. Δεν είναι σαν τα μπίφι. Τα μπίφι είναι ακριβώς ανάμεσα στο λουκάνικο και το σαλαμάκι. Αυτό είναι απλά σαλάμι αέρος. Ένα βέλικο σαλάμι σε μικρή συσκευασία, σε μικρή μορφή. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ενδιάμεσο του μπίφι. Άντε, έλα χλαπάκο, σε βλέπω. Θα τσαχθεί ο χλαπακοτήρας. Δύσκολη δουλειά. Τα όστη είναι πολύ καλά. Δεν μπαίνουν στο πάνθιο του σαλαμακίου. Είναι οκ. Okay. Ειλικρινά, μπορεί κάποιος να βγάλει τέτοια ελληνική συσκευασία. Είναι τόσο δύσκολο να το παίρνω στην άκρη όταν πηγαίνω στη δουλειά. Σας κάνω εγώ τη διαφήμιση. Όταν πας στη δουλειά, αλλά είσαι και μερακλής. Α, όστε. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο.
να τσιμπήσω λίγο σαλαμάκι να πάω στη δουλειά. Ενώ κάνω κομιούτ. Είμαι μέσα στο μετρό. Ωραία. Ξαφνικά με πιάνει μια πείνα. Έβαλε, τι πείνα είναι αυτή. Ανοίγει την τσάντα σου και τελείω διακριτικά βγάζει μια σαλαμόβεργα μικρή. Βρωμάει όλο το τέτοιο. Και να δε σε νιάει. Δεν προσφέρει τον κόσμο. Τα ώστε. Πολύ καλό. Ναι. Από λίγο ακόμα. Κοίτα, ζωή στο μετρό. Ζωή στο μετρό με αόστε. Τι να πάμε τώρα. Βλέπω εδώ βαφλάκια. Η βάφλα είναι βέλγικη. Αν έχετε φάει βέλγικη βάφλα, είναι γενικά πιο λεπτή από τη βάφλα που έχουμε συνηθίσει εδώ. Συνήθως την τρώνε σκέτη, χωρίς να βάζουν 100 πράγματα πάνω. Εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει και σε παρακαλώ πολύ να σε ξαναρωτήσει. Έχω αυτό εδώ, το οποίο είναι με βανίλια. Και έχω και αυτό εδώ. Τι του άρεσε. Το οποίο είναι γκοφρέ ντε λιγκέ λιξέ γουάφελ. Λοιπόν, για να δούμε, διαλύθηκε. Πολύ καλό. Όσο καιρό κάνω snacks, μπορεί να έχω πάρει στο σπίτι μου 3 snacks για να τα φάω μετά. Αυτό μπορεί να είναι το τέταρτο. Η εταιρεία λέγεται Suzy, οπότε μπορείτε να πείτε σε έναν φίλο σας Suzy τρως. Suzy τρως και ψεύδεσαι και τρως. Αυτή είναι η κλασική. Φοβερή παιδιά. Έχω μια βάφλα τη Suzy. Τι γίνεται. Έχουμε τρελαθά. Βάλω και τους γρίλους εδώ για να το κλείσουμε. Κάτσε λίγο σαλαμάκι να ηρεμήσω γιατί ανέβηκαν οι παλμοί μου. Πάμε να φάμε ένα φρούτο. Αυτό, αν έχεις φαντασία, είναι φρούτο. Αυτό λέει ουσιαστικά. Φρούτο φαντασία. Δελεδάκι μάλλον. Sugar free, vegan, keto friendly. Λοιπόν, για να δούμε τα ζελεδάκια. Γράφουν απ' έξω Belgium. Σημαία. Αν βάλεις τη σημαία κάπου, πρέπει να είσαι καλός. Πόσα χρόνια είχα την φάει την καραμέλα. Είναι αυτή η κλασική ζελοκαραμέλα που την είχαμε πολύ πιο μεγάλη στην Ελλάδα. Μια. Με τη ζάχαρη απ' έξω. Διακριτική. Φανταστική, παιδιά. Ναι, έτοιμο για βελγική φοντανιέρα. Μ' αρέσει που έχουν πάρει κάτι τέτοια παλιού τύπου γλυκά και τα έχουν κάνει keto friendly, ξέρω εγώ, vegan, ό,τι θες. Και δεν είναι εύκολο να κάνεις vegan ζελεδάκι. Εξωφρενικά λίγες θερμίδες. Στα 100 γραμμάρια έχει 170 θερμίδες. Η συσκευασία είναι 100 γραμμάρια. Μόνο 170 θερμίδες όλη σακούλα. Ναι, είναι πάρα πολύ λίγο. Και αυτό εδώ. Λοιπόν, ας πιούμε κάτι. Έχω εδώ αυτό το οποίο γράφει απ' έξω Τζόνα Τσέρι. 100% natural. Κάτι γράφει με μήλο. Product of Belgium. Έχει απ' έξω φωτογραφία μήλο και κεράσια. Έχει αλκοόλ. Δεν έχει. Δεν γράφει κάτι στα αγγλικά. Γράφει στις 3 γλώσσες του Βελγίου. Α, εν τω μεταξύ, όλοι μαθαίνουν 2 βασικές γλώσσες στο σχολείο. Οπότε είναι όλοι bilingual και πολλές φορές ξέρουν και 4 γλώσσες. Ξέρουν τις 3 του Βελγίου και αγγλικά. Τι ήταν αυτό το πράγμα που ήπια? Δεν ήταν ακριβώς αναψυκτικό. Δεν ήταν ακριβώς και ποτό. Δεν ξέρω, είναι σαν κάτι που θα σε έβαζε η γιαγιά, σε κάτι περίεργο. Κερασομιλάδα είναι ή μιλοκερασάδα. Ανάλογα από πού έρχεσαι. Δεν έχω πιει πιο γιαγιά δύστικο αναψυκτικό. Έλα, δοκίμασέ το. Είναι η γιαγιά σου τώρα από την κάτω χώρα, από τις κάτω χώρες. Σαν φλόρ και μπισινάδα είναι. Ναι. Το Βέλγιο είναι και μία από τις πρώτες χώρες που έχουν ξεκινήσει να δίνουν στα παιδιά μπύρα με 0% αλκοόλ σαν αναψυκτικό σχολεία. Γιατί ουσιαστικά είναι πάρα πολύ φυσικό και natural. Δηλαδή δεν έχει 100 χρωστικές, ζάχαρη, συντηρητικά. Είναι τα ίδια υλικά που έχει μία μπύρα. 3 υλικά, τελεία. Θα μπει εδώ, δεν τρελάθηκα με τον Τζόνα Τσέρι. Μια χαρά, δεν έχουμε πει ακόμα κάτι καλό, θα δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε βελγικές τρούφες, truffles με καραμέλα. Και με πορτοκάλι. Γράφει πάνω Belgian quality, που λέει πολλά. Όπως ας πούμε αν έγραφε πάνω ελληνική ποιότητα, τι θα πιστεύαμε. Δεν θα είχαμε πολύ μεγάλα expectation. Καλό θα είναι. Θα ανοίγω σαν το TikTok για να κάνω φασαρία. Γενικά, αν βάζεις χρυσή συσκευασία, δεν παίζεις. Έλειωσε λίγο κάποτε, να πούμε, το πούμε αυτό. Δεν θα είμαι πολύ καλά μετά. Θα δοκιμάσω μια μικρή μπουκιά για εσάς, γιατί προφανώς αυτό το πράγμα έχει λιώσει και παγώσει 138 φορές. Τρομερό. Τρομερή ποιότητα, νιώθεις ανεπαίσθητα την καραμέλα. Ξέρετε τι έχουν αυτές οι σοκολάτες, θα σου πω τι έχουν. Είναι ακριβώς η σοκολάτα που θα πιστεύατε ότι αν πάτε σε ένα ακριβό δείπνο, ωραίο, που σας καλεί έτσι ένας πρέσβης, ας πούμε, μια τέτοια φάση. Έχει ακριβώς αυτή τη γεύση που θα περιμένατε από μια σοκολάτα σε ένα πολύ ακριβό μέρος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά έχει γεύση ακριβή σοκολάτας. Για να δω και το πορτοκάλι. Πορτοκάλι πιο ωραίο. Πάρα πολύ νόστιμο. Το πορτοκάλι είναι τρομερό. Wow. Θα φάω άλλη μία, ενώ ξέρω ότι δεν θα πάει καλά.
Αμπεμπαμπλόμ. Αν τις δείτε μπροστά σας και δεν έχουν λιώσει 95 φορές, δοκιμάστε τες. Μακάρι να μπορούσα να φάω κι άλλο. Μπαίνει όμως εδώ. Μπορεί να είναι και καλύτερο από τη βάφλα. Έχουμε εδώ το Lila Lou. Γράφει ότι είναι school-proof. Έχουν γεύση oats and raspberry. Source of fibers. Lactose-free, low-sugar, vegan. Έχω ένα πρόβλημα με τα μπισκότα. Μου αρέσουν πολύ τα μπισκότα, αλλά αν δεν έχω γάλα να βουτήξω, δεν πάω τα φάω. Με το πιάσω μπισκότα, πρέπει να το βουτήξω σε γάλα, κάνω έτσι. Νιώθω ότι με τα snacks του Βελγίου γεύομαι Gen Z. Δηλαδή, αυτό το μπισκότο είναι ένα πολύ κλασικό μπισκότο που θα μεγάλωνε η γενιά που είναι τώρα, με γονείς οι οποίοι διαβάζουν 28 λεπτά από πίσω τι δίνουν ακριβώς στο παιδί. Και όλα αυτά, άμα τα δεις, είναι σαν να απευθύνονται σε 30-άριδες γονείς. Το πώς προσπαθεί να τους το πουλήσει, με το πόσο οργανικά είναι όλα τελικά και πόσο σωστά για το παιδί. Είναι καλό, νιώθεις ότι είναι υγιεινό, μια χαρά. Θα τα βάλω εδώ. Δεν είναι κάτι τρελό. Αυτά τι κάνουν εδώ. Αυτά είναι το μεταξύ. Τα έχω βάλει εδώ για να μπορώ να τσιμπάω. Εννοείται ότι η θέση τους είναι πιο εκεί. Συνεχίζω. Με σαπούνι. Έχουμε εδώ το σαπούνι. Cotendor, Milk Nutties, Light Nozets γράφει. Σοκολάτα είναι από το 1883. Αυτά. Νικολάκη δεν μπορούσε να τα βάλει σε ψυγείο. Ρισκάρει εδώ με την κοιλιά του Γιώργη. Φοβερή σοκολάτα. Έχει ένα ξηρό καρπό. Τρομερή γεύση. Μ' αρέσει που είναι και σε γραμμές να την κόβεις. Βασικό για να μπορείς να τη μοιράσεις σωστά. Και τώρα τρώμε τον αδερφό μου. Πρέπει να μετρήσουμε ακριβώς πόσες γραμμές έχει ο καθένας. Μην τζουγουδούμε. Πάμε να πούμε ένα fun fact. Στο Βέλγιο κατασκευάζονται οι περισσότερες μπάλες μπιλιάρδου. Στην Antwerp γίνεται το μεγαλύτερο εμπόριο διαμαντιών στον κόσμο. Η Audrey Hepburn είναι από τις Βρυξέλλες. Ο Jean-Claude Van Damme. Ναι, The Muscles of Brussels, yeah. Ο Jean Van Eyck, ο Peter Paul Rubin, ο René Magritte. Το έχει ζωγραφίσει τον άνθρωπο με τα χλάδ. Τι άλλο έχω, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος. Έχει μείνει μία μπυρίτσα. Δυστυχώς η τρέλα της τραπ έφτασε και στο Βέλγιο. Και εδώ έχουμε μία μπύρα για τραπιστές. Για να δούμε εδώ αυτή την μπύρα με το 11% αλκοόλ. Είναι authentic trappist product. Trappist εννοούμε από μοναχούς. Πόσο βαριά μπύρα. Ή πια γουλιά σαν μπύρα και αυτό είναι πιο πολύ σαν αλαφρύ ουίσκι. Ωραία μπύρα, πολύ βαριά. Πολύ δυνατές μπύρες φτιάχναν. Τρελάθηκαν. Βέβαια θα μου πεις και ίδιο αλκοόλ με το κρασί. Δηλαδή είχαν πάει σε άλλα μοναστήρια που πήραν κρασί και λέγανε αυτοί μεθάνε με δύο ποτήρια. Εμείς πρέπει να πιούμε 15. Πάμε να δούμε και τα τελευταία προϊόντα. Έχουμε και άλλα μπισκότα και γλυκά. Έχουμε εδώ μπισκότα με σοκολάτα μέσα. Smack γράφει. The original speculoos. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει εδώ. Ζαμπομπο. Έχουν πάνω μία. Δεν είναι ακριβώς ζάχαρη, έτσι. Ζαχαροκανέλα. Αυτό ακριβώς. Έχουν αυτό το μείγμα ζαχαροκανέλας που τα κάνει φανταστικά. Έχουμε και το σκέτο χωρίς σοκολάτα μέσα. Για να δω αν έχει αυτή τη γεύση. Πολύ ωραίο. Είναι ακριβώς το μπισκότο δίπλα σε μονό εσπρέσο. Πώς παίρνεις ένα βούτυμα ή ένα πτυμπέρ για τον ελληνικό. Αυτό εδώ πάει με ένα εσπρεσάκι. Μια σοκολάτα, ας πούμε, ζεστή. Νιώθω ότι το έχω φάει όμως 100 φορές. Υπάρχει και άλλη τέτοια εταιρεία. Νιώθω ότι το άκουσα να δοκιμάσει αυτά. Και τελευταία, έχω αφήσει αυτή τη σοκολάτα, γιατί γράφει πάνω Best Belgian Chocolates. Τόσο απλά. Η καλύτερη βελγική σοκολάτα. Τελεία. Τι θες, την έχουμε. Made in Belgium. Και αυτή έχει φρούτα του δάσους. Ποια είναι τα φρούτα του δάσους? Πώς λέει εκείνη η φράση? Γνώση είναι να ξέρεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο. Σοφία είναι να μην τη βάζεις σε φρουτοσαλάτα. Είναι από αυτές τις φράσεις που πρέπει να σταματήσεις λίγο πριν τις πεις για να τις σκεφτείς, γιατί μπορείς να τις πεις ανάποδα και μετά είσαι έτσι. Όχι, 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 μισό λεπτό. Είναι απαντήμιση. Το περίεργο είναι ότι η Best Belgian Chocolate είναι χειρότερη από όλες τις άλλες Belgian Chocolates που έφαγα. Ωραία, ναι. Θα μασάω και το κακάο. Μάλλον είναι η καλύτερη, ξέρω εγώ, για τους κριτικούς. Είναι πώς, ρε παιδί μου, λες, ποια είναι αγαπημένη ταινία? Το Lord of the Rings. Ρωτάς ένα κριτικό, ποια είναι αγαπημένη ταινία? Το ατχούπιζο του Παζολίνη που το γύρισε το 1944. Αυτή η σοκολάτα είναι ο Παζολίνη. Αυτή εδώ η σοκολάτα είναι οι Avengers. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει και σε παρακαλώ πολύ, μην με ξενοχλείς. Πολύ καλά τα πήγαμε. Ωραίο το Βέλγιο. Καλό. Έχει και ένα σοκολατούχο γάλα, το οποίο ο Νίκος σήμερα μου λέει το είχα δύο μήνες έξω ψυγείο. Λες να έχει λήξει. Έλα, πιέστε. Έτσι με λέει ο Νίκος.
Εντάξει, ήταν 2 μήνες εκτός ψυγείου, λες να είσαι καλά, έτσι. Όλοι ξέρουμε, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι ότι παίρνεις ένα γάλα από το σούπερ μάρκετ, το βάζεις 2 μήνες σε ένα υπόλοιπο στούντιο, εν μέσω κάψωνα, και μετά από 2 μήνες τα ανοίγεις και τα απολαμβάνεις. Δεν μου είπε το πέταξα, μου είπε έτσι. Λες. Καλό είναι μάλλον, ξέρω εγώ, σοκολάτα έχουν. Λες. Θέλησα να το δοκιμάσεις. Κάτσε να δω πώς βρωμάει. Δεν μπορώ να μην δοκιμάσω πράγματα. Wow. Τι νόστιμο γάλα είναι αυτό. Όπως είστε τώρα, πάτε το γάλα κάτω στη χειρότερη, θα έχετε γιαούρτι. Πολύ καλό. Όχι, εδώ το βλέπετε, έχει ένα κάτι σαν φερμοάρ, το οποίο έχει ένα τέτοιο για να το τραβήξεις και να βλέπεις που είναι το γάλα. Wow. Très joli, très bien, à bébé. Γιατί ξεντύνουμε το. Γιατί ξεντύνω να μπουκάλι. Λαμπλιμπλό. Φοβερό σοκολατούχο γάλα. Μπράβο. Λίγη σε 3 μήνες, έτσι. Μα το έστειλε και ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς με αεροπλάνο και αυτά. Κάτι ήξερε. Λέω τώρα, όταν θα είμαι στο νοσοκομείο και θα λέω γιατί το ήπια. Γιατί το ήπια. Το έστειλε ο άνθρωπος. Παγώθηκε από την κρύα βρύση. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βελικά snacks. Πολύ σοκολάτα, πολύ γλυκό. Τα πήγαν όμως φοβερά. Τώρα, αν ήμουν καθηγητής, ας πούμε, και ερχόταν ο μπαμπάς του Βελγίου. Ποιος είναι ο μπαμπάς του Βελγίου, η Γαλλία, η Ολλανδία. Ναι, οι γονείς του είναι. Η Γαλλία και η Ολλανδία. Και μου λέγα, πώς θα πάει το Βέλγιο, πώς θα πάει, είναι καλό. Θα έλεγα, φοβερό σε αλμυρά αγγλικά. Αλλά με τα πόσιμα έχουμε θέμα. Εν τω μεταξύ έχει τις δυνατότητες, αν προσπαθήσει, μπορεί. Δηλαδή, αν έβαζε λίγο ανθρακικό σε αυτό, ας πούμε. Δεν είναι. Απλά δεν θέλει. Το παιδί δεν θέλει. Είμαστε σεζόν 11. Πρώτο βίντεο. Έχουμε έρθει εδώ με snacks από το Βέλγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ή όπως είναι το όνομά σου. Το αληθινό σου όνομα. Που μας τα έστειλε. Αν μένετε κι εσείς στο εξωτερικό και θέλετε να μας στείλετε snacks, πείτε το μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να το κανονίσουμε. Πείτε μας με comment αν έχετε πάει στο Βέλγιο, αν έχετε δοκιμάσει κάτι από όλα αυτά, αν σας άρεσε. Αν θα πίνατε αυτό το γάλα και για πόσα χρήματα. Κάντε like στο βίντεο, subscribe φυσικά στο κανάλι του eFood. Έρχονται πολλά βίντεο ακόμα. Νομίζω ότι θέλω να δοκιμάσω από χώρες της Βαλτικής. Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία. Είναι χώρες που δεν έχουμε δοκιμάσει. Και φυσικά, αφήνοντας το comment σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το φαγητό σας για 1 εβδομάδα! Ου! Μια εβδομάδα φαΐ. Αυτά από εμάς εδώ στο eFood μέχρι το επόμενο βίντεο με snacks από το eFood. Α, το ταλέρ. Comment ça va? Je m'appelle Zeus Papadopoulos à l'école de la Vrise.